Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Θάνατος στους... Τι γελάτε ρε. Τίποτα. Συνέχισε. Θάνατος στους κουραμπιέδες. Αλήθεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος μαζί με το λανσάρισμα των μελομακάρονων. Δηλαδή, να μην κάνουμε κουραμπιέδες. Μελομακαρονίων. Δεν τα φάσαμε. Να μην κάνουμε. Αυτό λέω. Άλλο λέω. Δεν με καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος με το λανσάρισμα, το χριστουγεννιάτικο λανσάρισμα των μελομακαρονίων. Που γράφει σε ναι, να σπονσοράρονται δίπλα τους και οι κουραμπιέδες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υφίστανται. Οι κουραμπιέδες. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Άμα καθίσετε και το σκεφτείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Επίσης, συνεχίζω. Θέλω να με προσέχετε. Για ποιον πούστη λόγο. Μην τα... Εντάξει. Για ποιον λόγο τα μελομακάρονα κυκλοφορούν μόνο τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, περιμένετε λίγο. Αλήθεια τώρα το έχετε σκεφτεί αυτό. Και εσύ, αν είσαι ζαχαροπλάστη, αν είσαι η μαμά, η θεία, η γιαγιά, όποια και αν είσαι. Υπάρχει αυτό το θείο δώρο. Που είναι δώρο Θεού τώρα, έτσι, αντικειμενικά. Κυκλοφορεί μόνο τα Χριστούγεννα. Πείτε μου ένα λόγο. Θα φύγω. Όπως και τα κόλυβα. Γιατί να είναι μόνο έτσι. Και η μαγειρίτσα. Και η μαγειρίτσα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μαγειρίτσα. Έλα ρε. Τι έγινε. Καλά να εδώ με τα κορδίτσια. Για ποιο λόγο, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τα μελομακάρονα μόνο τα Χριστούγεννα. Θέλουμε μελομακάρονα όλο το χρόνο. Λοιπόν, καινούριο hashtag. Hashtag μελομακάρονα κάτω παύλα 365. Πέντε. Μελομακάρονα παύλα 365. Νούρμο, το καταφέρουμε να φέρουμε την επανάσταση στο μελομακάρονο. Λοιπόν, σήμερα μαζέψαμε εδώ τα κορίτσια, τα βρήκαμε. Τα μαζέψαμε εγώ. Τα βρήκαμε, τα κορίτσια και ο Χέρης. Ναι, πριν έκανε τον Ικαστρίμι, έτσι νόμιζε. Σαν πισαπέσιος. Okay. Σαν κεφέρεις το πλάνο. Φέρνουμε τα κορίτσια να μας μαγειρέψουν μελομακάρονα. Και τι κάνουν τώρα οι τύπισες. Λέμε κορίτσια, ξέρετε να κάνουμε μελομακάρονα. Βέβαια, ξέρουμε. Και τις λέω. Και πόσα θα βρει τη συνταγή. Και λένε, ίντερνετ. Θα το βρούμε, λέει, στο ίντερνετ. Τέλεια λέει, θα βρούμε. Και λέω, περιμένετε. Θα εμπιστευτείτε τον κάθε βλάκα, γιοτόμπαλο, τον κάθε τελευταίο, ο οποίος κάθε... Κάθε γιάτη της ταινία. Τον κάθε τελευταίο. Γεια στο μοναστηριώτη. Μην διακόπτετε παιδιά, εδώ βγάζω διάγγελμα. Τον κάθε τελευταίο τυπάκια του ίντερνετ, ο οποίος τι έχει, 20, 30, 40 χρόνια εμπειρία, να δώσει συνταγή. Και λέω, παιδιά, περιμένετε. Θα πάρουμε λίγο τον ειδικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει. Δεν είναι απλά ότι το κάνει. Δεν το κάνει από χόμπι. Παιδιά, ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Και θα τον πάρω εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, τηλέφωνο να μου πει τη συνταγή. Έλα, μωρή κάβλα από την Αριδαία, πού είσαι. Πού να είμαι, αγόρι μου, πού να είμαι. Εδώ, να με τα κορίτσια, θέλουμε λίγο τα φώτα σου. Ρώτα ό,τι θες, αγορίνα μου, και το βρακί που φοράω να σου πω. Είναι κόκκινο, να ξέρεις. Να σου πω, ρε μαλάκα, ξέρεις από μελομακάρονα. Ρεσάκι, αγόρι μου, τι ερώτηση ήταν αυτή, βρεγαρδούλα μου, βρε μουσια όμορφα, με χαμόγελο. Τι είναι αυτό που ρώτησες τώρα. Προφανώς και ξέρω, πήρες το Master Seafood, Stone Trooper, Mannequin Challenge. Κουζίνα, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, άκου τα μελομακάρονα, είναι αρχαίγονη συνταγή, θα σου πω την καλύτερη. Παίρνεις ένα πακέτο μακαρόνια. Ναι, μακαρόνια. Όπως τα ακούς. Ένα πακέτο μακαρόνια, ένα μέλι, γιόλο, ό,τι μέλι θες. Από μέλισσες να είναι όμως. Ναι. Τα πετάς όλα μέσα και το πιο σημαντικό συστατικό είναι κλεμμένα ξηροκάρφια από κλαμπάκι που να έχουν μείνει όμως 4 μήνες στην τουαλέτα σου. Είσαι σίγουρος, ρε φίλε, έτσι είναι. Αγόρι μου, υπογράφει ο Σούπερ Φουντουλέιρος, καράβλας εξτρεμιστής της κουζίνας τώρα, έλα. Εντάξει, σε εμπιστεύομαι και σένα και τον άλλον, εννοείται, δεν το συζητάμε. Ναι. Με το που τα φτιάξετε,
στείλε μου ένα πακετάκι γιατί έχει πέσει πίνα εδώ πέρα. Θα τρώω τα μολύβια σε λίγο. Προφανώς και θα σου στείλω, αγόρι μου. Εννοείται, όσα θέλεις. 2, 3, 4, 5, 10 τάπερ, όσα θες. Λοιπόν, στείλε μου γυμνές φωτογραφίες εσύ και ο Αλέξανδρος και τα λέμε, ρε. Έγινε, ευχαριστώ, μωρό μου, έγινε. Να σε καλά, φιλάκια πολλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Η συνταγή που μου έδωσε ο Μαλιατσάκος είναι τραβηγμένη. Δηλαδή. Είναι πολύ επαγγελματική. Δεν είναι για εμάς, ρε παιδί μου, αυτή η συνταγή. Εμείς θα παίξουμε σε κάτι πιο ερασιτεχνικό, κάτι πιο απλό, κάτι πιο φλόρικο. Θα αφήσουμε αυτά τα extreme επαγγελματικά pro για το μαλλιάτσι. Ναι, ρε παιδί μου, για το μαλλιάτσι cooking. Τώρα δεν είναι για εμάς αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε τώρα εδώ, θα παίξουμε στο απλό mode. Ντάξει. Εκεί με το φουντούλι και με τους υπόλοιπους θα κάνουν επαγγελματικά. Πάμε να δούμε όμως πώς θα φτιάξω. Βασικά θέλω να φάμε μελομακάρονα. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνονται. Από εδώ είναι η Αλίνα, η γκόμενά μου. Από εδώ είναι η Ελένη, η δεύτερη γκόμενά μου. Λένε τώρα ότι θα φτιάξουν σίγουρα μελομακάρονα. Ωραία, θέλω να μου εξηγήσετε πώς θα τα κάνουμε. Καταρχάς θέλω να πλάσω εγώ. Θες και τη συνταγή. Μη μου πείτε ότι θέλει να πλύνεις και τα χέρια όταν μαγειρεύεις. Όχι. Έτσι, βρώμικα θα τα φας. Τα δόντια του. Τώρα το θέλει τη συνταγή. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Αλήνα, άνοιξε το Google. Κάνε τη για τέτοιο. Θα κάνεις τέτοιο. Δεν στρέει. Ναι, θα κάνω κι εγώ, φέρτε μου. Σαν και πρέπει να κάνεις τους χειρούργους, δε μάλακα. Να τα σκουπίσουν αυτοί. Α, ναι, σκούψε με τα χέρια. Δούλα. Σε ευχαριστώ, δούλα. Παιδιά, όντως βλέπει μελομακάρονα. Κοίταξε, εάν φτιάξουμε εμείς τέτοια μελομακάρονα. Έτσι δεν θα είναι. Έτσι εμφανισιακά, αν τα φτιάξουμε. Θα μπορεί να είναι λίγο ομά μέσα και λίγο ξανθό. Ναι, αν το κάνετε αυτό πραγματικά, κορίτσια, θα σας αγκαλιάσω συγκλονιστικά πολύ. Συγκλονιστικά πολύ, θα τα φάω και μετά θα σας αγκαλιάσω. Έλα, δώστε πονό. Η συνταγή είναι μεγάλη, ρε. Πέρα εδώ να πλάσουμε τώρα. Α, τα έχουμε έτοιμα. Αυτό τι το κάνεις τώρα. Θα πιάσω μέσα, δεν θα αγγιλάλεις. Εσύ δεν θα πλάσεις. Θα πλάσω. Θες να πλάσεις. Θες να κλάσεις. Πήρες πολύ. Πήρα πολύ. Γιατί χοντρό. Δεν θα βγει καλό. Πάει πιο λίγο. Καλησπέρα. Και σπέρα. Ναι. Αλλά παίρνεις χέρια. Εννοείται χέρια. Σε μένα θα πω τρία χέρια. Πλάτο. Αυτά δεν είναι μελομακάρονα. Είναι κουκίτσες. Αυτά είναι γαριδάκια. Αυτό. Φύγε, θα κάνω εγώ. Φύγε, ρε μαλάκα, φύγε. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε μελομακάρονο από τα Λίγκη και μελομακάρονο ανθρώπινο. Αυτό είναι στρόγγυλο. Σάκη, φύγε λίγο σε παρακαλώ. Δεν κάνει ένα στρόγγυλο. Φύγε. Πέταξε. Θέλετε να κάνω ένα με κολομακάρονο. Με κολομακάρονο. Με κολομακάρονο εδώ. Βλέπεις και ζητάει με κολομακάρονα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτό είναι μελομακάρονο. Αυτό είναι τη σότη, λέει το μελομακάρονο. Η σότη θα κάνει κάτι τεράστια, ρε μαλάκα. Όποιοι δεν ξέρετε ποια είναι η σότη, δείτε αυτό με το. Με την πλακέτα στα κτέλ, γιαγιά μου που μα σερβίρει το δίσκο. Έχει τη λαχανικά. Θέλετε! Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου, Αλέξανδρε. Για ποιο λόγο τα μελομακάρονα έχουν αυτό το σχήμα, δεν μπορούμε να το δώσουμε ό,τι θέλουμε. Κουραβιέδες έχω δει. Άλλο κουραβιέδες. Τις πουτάνας τους κουραβιέδες. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι. Γιατί τι άλλο κουραβιέδες. Για ποιο λόγο, το ίδιο δεν είναι. Αν δεν ξέρει, εγώ δεν το κάνει. Μπορώ να κάνω μια φλεξούδα εγώ. Το τσουρέκι, μετά κάνει την αρχή του τσουρέκι, δηλαδή μην τα μπερδεύει, κάνει κάτι άλλο. Τι θέλετε, θέλεις να κάνω α και ε. Ε. Είσαι ολό forever and ever and ever. Θα ξεράσει ο άλλος. Θέλεις. Θα ξέρεις τελικά. Είμαι η Μανουέλα και άμα θέλεις, έλα. Όχι, θέλω να κάνω το δικό μου σχήμα. Δεν κάνει να το παίζει. Δεν κάνει να το παίζει. Μίλησε μου, Αλίνα. Πούς. Μίλησε μου. Σε βγάλαμε και στην κάμερα. Μίλησε μου, Αλίνα. Αλίνα, από μένα το πήρε, από σένα το πήρε. Δεν κάνει να το πλάτη. Είσαι και μάνα. Ότι εγώ θέλω να κάνω τον απόλυτο κύκλο. Θέλω να το βγάλω στο ίντερνετ και να πούνε this man made the perfect honey pasta. Honey spaghetti circle shape. Ρωτήστε τον Μπάμπη να το πεις. Μπορώ να δοκιμάσω. Ομω. Ναι. Τι έχει. Θα σε πάει αίμα. Εντάξει, ούτε από χωρίς. Θα με πάει αίμα. Άστο να. Αυτή η μπίλια μπορεί να με πάει αίμα, δηλαδή. Δοκίμασε. Καλησπέρα.
τι έχει! Για είναι αηδία. Άμα είναι έτσι και άμα είναι στο φούρνο. Λοιπόν. Μία από πίσω. Μπορείτε να πείτε λίγο τι βάλατε εδώ μέσα, σας παρακαλώ. Δεν μπορείς να μου πει. Αλήθεια θέλει. Ναι. Η άλλη έπαιζε το κινητό την ίδια. Μπορεί να μου πείτε. Όχι, τα θυμάμαι. Πουτανάκι. Και εγώ τα ψιλοθυμάμαι. Αλεύρι. Σιμιγδάλι. Αλεύρι, σιμιγδάλι. Μοσχοκάρι, βαγαρίφαλο. Βαρύφαλο σε σκόνη. Κανέλα, στίξ. Και κανέλα. Πορτοκάλι. Χυμό πορτοκαλιού. Ξύσμα πορτοκαλιού. Ζάχαρη. Άχνη ζάχαρη. Ωραία. Είναι νόστιμα. Έφτισε. Δεν ξέρω. Έφτισα το ομό. Είναι νόστιμα, μην κοιτάς που έκανα με το πριν ένα λεπτό. Όχι, ήρθε κάτι πολύ. Ήρθε κάτι πολύ ομό, ζουμερό. Θέλει να σου φέρω να το αναψημένο. Ναι. Πόση ώρα θέλει το φούρνο? 25 λεπτά στο 190. Γαμήθηκε και έγειρε. Έλα. Και μετά τα βουτάμε στο σιρόπι. Κάνουμε τόσο εκπομπή μαγειρική. Βγάζει το γλυκό από το ψυγείο. Κοίτα, βάζουμε αυτό στους 200 βαθμούς, επιστρέφουμε. Ναι, και. Εδώ! Να κερδίσουμε χρόνο, είναι. Ωραία, να αρχίσω να δοκιμάσω. Για δοκιμάσαι να μας πεις. Έχει λίγο μέλι εδώ κάτω. Βάζεις και μέλι. Ωραία. Αρχίζω, έτσι. Ωραία. Έλα και εσύ, σακί μου. Ήρθα αμέσως. Λοιπόν. Μου μυρίζει. Α, όχι. Νόμιζα μου μυρίζει. Μου μυρίζει. Μου μυρίζει άβα. Αλλά έπινα τα κέρια μου γι' αυτό. Πλησίασε και μου μύρισε άβα. Γι' αυτό δεν τα. Έχει πολύ λικέρ. Τι λες, μωρέ. Δεν έχει λικέρ. Όχι. Τι είναι αυτό. Δεν έχει καθόλου λικέρ. Δεν έχει καθόλου λικέρ. Έχει. Έχει. Μυρίζει άβα. Α, το χέρι μου είναι. Λοιπόν. Να μας πεις όχι μυρίζει. Να πω κάτι. Μυρίζει. Σε ποια κωμωδία ήταν που έλεγε άλλος. Θέλω αυτό, αυτό. Και αυτό, ποιος είναι. Θέλω να κάνουμε τέρμα. Είναι ωραία, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τι, θα βάλεις πρέπει... μερέτα και εδώ. Ναι. Θελήθηκε. Αλήθεια θα το κάνεις αυτό. Ναι, ρε μαλακά. Πάνω στο μελί. Ναι. Φέρετα. 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 Μαλακά τα χάμεις όλα. Φέρετα ρε μαλακά. Φέρετα ρε μαλακά. Δεν έφερα κουτάλι, ξέρεις είναι με μαχαίρι. Σαν και με μαχαίρι πασαλεύουν οι γυναίκες στις μερέντες. Ευχαριστώ. Αλλά! Θα το κάνεις! Θα πάθεις κάτι. Όχι, όχι, παιδιά. Αλλά από κάτω. Όχι όλο, όχι όλο, όχι όλο. Όχι όλο. Αυτό. Κάτω, φάτω. Ω, το μπούστι, πρέπει να είναι φανταστικό. Δεν καταλαβαίνει γεύση από το μαλλό μακάρονο τώρα. Πρέπει να είναι φανταστικό, φίλε. Νερό πνίου. Σπύριο του λαιμότου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ προσωπικά τα προτιμώ λίγο πιο ζουμερά. Ναι. Είναι λίγο μπισκοτέ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Αλέκο. Ναι, ρε, ρε. Αυτό γίνεται σε αυτά. Μπορούμε να τα πούμε. Τώρα, αγαπητοί μου, μισό. Τι πολύ βγάζουν το λάδι του, χαλάει έτσι. Του βγάλετε το λάδι, τι θα γίνει. Μπορούμε να τα βουτήξουμε για δύο μέρες μέσα κάπου και να τα βάλουμε. Α, θέλετε να τα βάλουμε στο ενιδρίο. Ναι, εγώ θέλεις. Αυτό είναι το υγρό. Ναι, το υγρό. Ε, το υγρό πίδα. Θα κάνουμε κάτι τελευταίο. Για να δούμε ότι είναι. Κάτω, αδερφούλη γλυκούλη, κάτω. Κάτω. Αδερφούλη, κάτω. Εδώ βλέπετε, είναι ένα υγρό. Πήρ. Σαν λίπος λιωμένο. Στη Δευτέρα, μια εξέταση όμως θα την κάνουμε όπως Λοιπόν, το βούτυξα μέσα, έτσι. Αλήθεια. Σαν και μου ναι, ναι ρε φίλε. Παιδιά μου έχει κάτσει εδώ, δηλαδή ένα γούλα μου φέρεις τώρα από την πολύ τη γλύκα. Ωραία. Αυτό είναι ένα στεγνόμελο μακάρονο. Α. Αυτό. Γαμιέται, κούκου. Αυτό. Αυτό και στάζει, είναι ένα ζουμερό, γυαλιστερό, γλώσσι μελομακάρονο. Γλώσσι φι. Γλώσσι φι. Σάκης, γλώσσι φι. Τώρα δοκιμάζουμε το γλώσσι μελομακάρονο. Παιδιά, λιώνει στο στόμα, έτσι όπως το θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Αγούλιασα, δεν μπορώ άλλο. Ναι. Ούτε θέλω να δοκιμάσω. Ήρθες πως με ρετέβαλε. Παιδιά, μαλάκωσε. Τώρα. Ναι. Μαλάκωσε. Έκανες παπάρα. Οπότε τι σημαίνει, θα τα κάνουν αυτοί από εδώ και πέρα τα μελομακάρονα. Έκανα παπάρα ένα μελομακάρονο. Μην τα τρώτε, παιδιά, θέλω να τα φάω εγώ. Λοιπόν, αυτή ήταν σήμερα η εκπομπή μας. Σ' άρεσε, αγαπητοί, το μελομακάρονο.
Ναι, γιατί. Σ' άρεσε. Ναι. Και χωρίς μερέντα. Είναι τραγανό, γι' αυτό μ' αρέσει. Θέλω να κάνω επανάσταση στο φαγητό, φέρνοντας μαγειρίτσα τα Χριστούγεννα. Ναι. Θα έλεγα... Όχι, αλλά ναι. Ποιο άλλο είναι εκτός από τα κόλυβα. Ποιο εποχιακό. Αρνί. Θα σουβλίσουν, όχι, καμιά φορά σουβλίζουν και αρνιά. Ένα αντικριστό, για να σουβλίζουν αρνί. Αντικριστό, αντικριστό. Ένα αντικριστό. Κάτι κάνουν, ναι. Κανένα άλλο φαγητό, αυτό θέλω από εσάς. Κάτω στα σχόλια θέλω, εκτός από την επανάσταση που θέλω να ξεκινήσει από σήμερα, δηλαδή θα γράψετε hashtag μελομακάρονα κατόπαυλα 365 όλο το χρόνο μελομακάρονα. Θέλω να μου γράψετε επίσης από κάτω φαγητά τα οποία πρέπει και αυτά να βιώσουν την επανάστασή τους. Να επανέλθουν 365 μέρες το χρόνο. Τα φαγητά τα οποία αδικούνται. Δηλαδή κάθονται τον υπόλοιπο χρόνο. Απλά κάθονται. Ναι, κάθονται και κοιτάνε τους ανθρώπους να τα τρώνε. Κοιτάξτε, κάνουν έτσι. Τους τρώνε. Αυτά τα φαγητά. Για να δούμε, θα ανακαλύψετε πράγματα. Θα βρείτε τη συνέχεια στο... Όχι, ρε χαζέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε φανταστικές μαγείρισες. Όχι, πέρα, δεν είμαστε. Είστε φανταστικές μαγείρισες. Έλα, την πρώτη φορά ήτανε. 15 έφαγε ο άλλος, άρα ήταν πολύ ωραία. Σπουδαία άτομα στη μαγειρική. Επίσης, τίστο. Θα τα σκίσω όλα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλές γιορτές. Έχουμε ένα ακόμα βλογκάκι εμείς για να κλείσουμε το κανάλι. Είμαστε στα 45 εκατομμύρια, κλείνουμε το κανάλι. Στα 45 εκατομμύρια subs. Να βγούμε στην τρόμη. Στα 45 εκατομμύρια θα ησυχάσετε. Έχουμε άλλα. Ξεκινάμε. Άλλε 400. Πε λίγο, σε παρακαλώ. Όταν είναι να κανονίσουμε κάτι, τι ρωτά. Τι εννοεί. Όταν είναι να κανονίσουμε να πάμε ένα ταξίδι ή κάπου, τέλο πάντων, το πρώτο πράγμα που μου ρωτά τι είναι. Πότε θα πάμε, πότε μπορείς, πότε δεν έχεις vlog ή κάτι, δεν ξέρω εγώ τι. Έχεις πρόβλημα με τα vlogs. UH Play, έχεις πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Όχι. Άμα έχετε πρόβλημα, παιδιά, να το λύσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Μαλιατσάκο που έκανε το σκηνικό και αυτά. Αγαπώ.